αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα και το κείμενο το οποίο υπογράφουν 45 παθολόγοι είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας μηνών, γιατί οι ελλείψεις δεν είναι κάτι που έχουν προκύψει τώρα. Οι ελλείψεις κρατάνε πολλούς μήνες έως χρόνια και έχουμε αλλεπάλληλες φορές προειδοποιήσει για το πού πηγαίνει το πράγμα. Και αν μέχρι πρότινος η ασφάλεια των ασθενών κρεμόταν από μία τρίχα και αυτή έχει κοπεί, εμείς θέλουμε να επικοινωνήσουμε και στον κόσμο και στους εργαζόμενους στους υπόλοιπους ότι πια κινδυνεύει κόσμος. Εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κάνουμε εφημερίες πολύ πάνω από το πλαφόν μας. Εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κάνουμε κουτσουρεμένες βάρδιες και στα επίγοντα. Εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κάνουμε εσωτερικές εφημερίες με λιγότερους γιατρούς από αυτούς που τηρούν για το μίνιμουμ όριο έτσι ασφαλείας. Και θέλουμε να πούμε και το εξής. Προειδοποιούμε τη διοίκηση και το κάθε υπεύθυνο, το Υπουργείο Υγείας, την Υγειονομική Περιφέρεια, να κόψει τους εκβιασμούς. Δεν μασάμε, δεν δεχόμαστε κανένα εντέλεστε, δεν δεχόμαστε τις απαντήσεις του διοικητή που λέει θα εφημερεύεται όσο χρειάζεται και αυτό είναι νόμιμο. Και το τρίτο που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Κοιτάξτε, πολλοί συνάδελφοι πραγματικά τα έχουν παίξει και είναι με το ένα πόδι εκτός νοσοκομείου. Ήδη πολλοί έχουν εξωθηθεί σε παραίτηση. Ένας από τους λόγους που δεν φεύγουμε είναι γιατί δεν θέλουμε οι γιατροί να αφήσουμε τα νοσοκομεία στα δικά τους χέρια. Σε χέρια διευθυντών, σε χέρια διευθυντών ιατρικής υπηρεσίας, σε χέρια διοικητών, σε χέρια υπουργείου, να διαλύσουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα λίγα που έχουν απομείνει, για να έρθουν την επαύριο να τα παραδώσουν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Γιατί στην τελική αυτός είναι ο σκοπός τους και δεν πρόκειται να τους περάσει.